υπάρχουν καταρχήν κούνιες. Από τις... Ακριβώς, Άννα. Υπάρχει μόνο μία. Έχουν αφαιρεθεί με κάποιο άγνωστο τρόπο, δεν βρίσκονται στις θέσεις τους και ούτε βέβαια στο γύρο χώρο. Άρα πολύ πιθανόν κάποιος να τις έχει κλέψει ή να έχουν συμβεί διάφοροι βανδαλισμοί σε αυτή την παιδική χαρά. Βέβαια, Άννα, κίνδυνος υπάρχει και στον προστατευτικό τάπητα. Όπως μπορούμε να δούμε με τη βοήθεια του κάμεραμάν του Γιάννη Κούβαρη, σε πάρα πολλά σημεία έχει ξεκολλήσει, έχει αφαιρεθεί, όπου είναι μεγάλος κίνδυνος για τα παιδιά να γλιστρήσουν ή να σκοντάψουν. Ακριβώς σε αυτό το σημείο, Άννα, που θα σου δείξω, επειδή έχει ξεκολλήσει ή αφαιρεθεί από κάποιους ο προστατευτικός τάπητας, έχει δημιουργηθεί μια τεράστια λακκούβα. Με αποτέλεσμα δίπλα να υπάρχουν πάρα πολλές γωνίες. Και εκτός από παιδιά, αυτό, κάνοντας τσουλήθρα. Γεωργία, αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Όπως είδαμε, η τσουλήθρα καταλήγει σε αυτό το κομμάτι με το συγκεκριμένο πλακόστρωτο, αντί να καταλήγει σε άμμο όπως ξέραμε μέχρι τώρα τις τσουλήθρες. Δηλαδή, αν πέσει κάποιο παιδί, πού θα πέσει. Ακριβώς, Άννα. Στην παιδική χαρά δεν έχουν πραγματοποιηθεί απαραίτητες παρεμβάσεις σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών που συζητούσαμε τον Ιούνιο και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να βρίσκεται σε λειτουργία. Στην είσοδο, η είσοδος είναι ανοιχτή, Γεωργία, η είσοδος. Γιατί λέγαμε το προηγούμενο διάστημα ότι όσες κρίνονται ακατάλληλες, εν πάση περιπτώσει, θα υπάρχει ειδική προειδοποίηση και θα είναι και κλειστές, βέβαια. Η είσοδος, Άννα, όπως μπορείς να δεις τώρα, είναι ανοιχτή. Μπορεί να μπει όποιος θέλει, παιδιά κάθε ηλικίας, μόνα τους είτε με τους γονείς τους και να παίξουν. Μάλιστα. Να προσπαθήσουν λοιπόν, έχουμε δηλαδή, κάποια να παίξουν, απάντηση, τελευταία ερώτηση, υπάρχουν. Γεωργία, επειδή έγινε αλλαγή στη Δημαρχία του Χαλανδρίου, υπάρχει κάποια απάντηση από τον νέο Δήμαρχο? Όχι, Άννα, αρκετοί γονείς εξέφρασαν τα παράπονά τους και τη δυσαρέσκειά τους για τα προβλήματα εδώ της παιδικής χαράς της γειτονιάς τους, αλλά δεν έχουν πάρει ακόμα κάποια απάντηση και δεν είχαν και καμία ανταπόκριση. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Γεωργία. Γεωργία Γαρατζιώτη. Έρχομαι αμέσως τώρα στην Αντίν Χαρδαλιά να δούμε τι αναφέρει η Αντίν η νέα ανακοίνωση του ΕΟΠΗ αναφορικά με τις προληπτικές.